Κάλεσα σήμερα εδώ για να σας ανακοινώσω την πρόταση την οποία δέχτηκα και εν τέλει αποδέχτηκα από την κεντρική ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας να μετάξει στα ψηφοδέλτιά της ως υποψήφιο βουλευτή στον ομό της εν όψη των επικείμενων βουλευτικών εκλογών. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που μου γίνεται πρόταση. Από το 2009 δέχομαι διαρκώς προτάσεις, αλλά λόγω των πολλών οικογενειακών μου υποχρεώσεων, το παιδί μου ήταν μικρό σε ηλικία, οι γονείς μου είχαν πολλά προβλήματα υγείας, ήταν πραγματικά αδύνατο να τα αποκριθώ. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα ο γιος μου είναι μαθητής της τρίτης τάξης του Λυκείου και ότι ως μάνα υποψηφίου βιώνω τις αγωνίες τόσο του ιδίου όσο και των λοιπόν παιδιών που συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Και τους εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στους στόχους τους. Φέτος συμπλήρωσα και 26 χρόνια στη δικηγορία. Και το λέω αυτό, πέραν των ανωτέρων, γιατί πριν κάνω το οποιοδήποτε βήμα στην κεντρική πολιτική σκηνή, ήθελα να έχω σταθεί στα πόδια μου πολύ καλά επαγγελματικά. Αποφάσισα να πολιτευτώ γιατί θέλω να φανώ χρήσιμη στους συμπατριώτες μου και όχι να φανούν αυτοί χρήσιμοι σε μένα. Η φλόγα της ενασχόλησης με τα κοινά υπήρχε μέσα μου από τα μαθητικά και τα φοιτητικά μου χρόνια. Ακολούθησε η ενασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση, τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο βαθμό, η οποία υπήρξε για μένα ένα τεράστιο σχολείο. Μου δίδαξε πολλά για τις ανάγκες του τόπου μας, για τις ανάγκες των πολιτών μου. Προβλήματα βέβαια, τα οποία γνωρίζω και αντιλαμβάνομαι και πολύ καλά, και λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας, αλλά και γιατί ζω, περπατώ καθημερινά στο Κλικής, συνομιλώ με τους συμπολίτες μου, με τους άντρες, τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους, τα παιδιά. Είμαι μια εργαζόμενη γυναίκα. Είμαι μάνα, είμαι σύζυγος, είμαι νύφη, ήμουν κόρη μέχρι πρότινος, είμαι πραγματικά μία από εσάς. Είμαι η κόρη του Στάπου και της Σούλας. Μεγάλωσα σε μία οικογένεια όπου ξεχύλιζε η αγάπη και ο σεβασμός. Η κατανόηση και η αλληλεγγύη σε κάθε μέλος της, σε κάθε γείτονα, σε κάθε συμπολίτη. Αυτές είναι οι αξίες που με ενέπνευσαν οι γονείς μου και είμαι περήφανη και ευγνώμων σε αυτούς. Με τις ίδιες αξίες και αρχές πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια στην προσωπική και επαγγελματική μου ζωή και με τις ίδιες θέλω να συνεχίσω να πορεύομαι και στην πολιτική. Είμαι η Καλλισθένη, όπως με ξέρετε τόσα χρόνια και δεν θα με δείτε ποτέ να τάζω πράγματα που δεν μπορώ να εκπληρώσω. Ούτε να χαϊδεύω πλάτες υποκριτικά προκειμένου να υφαρπάξω συμπάθειες και σταυρούς. Τον λόγο μου θέλω να τον λαμβάνετε ως ένα συμβόλαιο αλήθειας ανάμεσά μας. Θέλω να γίνω η φωνή σας στη Βουλή και να αγωνιστώ με πάθος και στένος για τα δίκαια αιτήματά σας όπως τόσα χρόνια αγωνίζομαι ως δικηγόρος. Αγαπητές κυρίες, η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια έχει συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια της άξιες και ικανές ως υποψήφιες στον ομό Κλικής. Δεν κατέστη δυνατό όμως μέχρι και σήμερα, ακόμα και όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε δύο έδρες στον ομό, να εκλέξει μια γυναίκα ως εκπρόσωπό της στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Προφανώς δεν είχε οριμάσει η ιδέα αυτή στη σκέψη όλων. Όμως τα χρόνια πέρασαν. Άλλαξαν τα πράγματα και όλες οι εξαίρετες αυτές γυναικείες υποψηφιότητες συνέβαλαν η κάθε μία με το δικό της τρόπο και ήρθε σήμερα το πλήρωμα του χρόνου να εκλεγεί στο Κλικής η πρώτη γυναίκα βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι μία μεγάλη γυναίκα πολιτικός έλεγε: αν θέλεις κάτι να λέγεται, ψηφίζεις άντρα. Αν θέλεις κάτι να γίνεται, ψηφίζεις γυναίκα. Αγαπητές φίλες,
Δημοκρατία, γιατί είναι το κόμμα που σε κάθε δύσκολη συγκυρία για την πατρίδα έχει τη δύναμη, τη γνώση και τη βούληση να κρατάει όρθιο το καράβι στις διαδοχικές φουρτούνες σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Είναι η παράταξη που στάθηκε και στέκεται εν της πράγμαση δίπλα στις γυναίκες. Είναι η παράταξη που τιμάει τη γυναίκα. Η Νέα Δημοκρατία ήταν το κόμμα που ανέδειξε για πρώτη φορά γυναίκα πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Και ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρότεινε και κατόπιν εξελέγει για πρώτη φορά γυναίκα πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, και στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στους πρωταγωνιστές, δήλωσε ότι στο νέο κυβερνητικό σχήμα θα υπάρχουν περισσότερες γυναίκες. Όμως, πέραν των άξιων γυναικών που κατέχουν θέση ευθύνη στη Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη, αυτό που έχει πολύ μεγάλη και ξεχωριστή σημασία είναι οι πολιτικές που εφαρμόζονται. Και αναφέρομαι στο Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες, στην ποσόστοση 25% στη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιριών, στη θωράκιση των γυναικών από διακρίσεις στον χώρο εργασίας, στην επέκταση των αδειών μητρότητας και πατρότητας, στα κίνητρα για χώρους φύλαξης παιδιών της επιχειρήσης. Η σημερινή κυβέρνηση αποκατέστησε επίσης και πολύ μεγάλες αδικίες, στις οποίες είχε προβεί λίγο πριν φύγει από την εξουσία η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία έφτασε στο σημείο να μειώσει τις ποινές για εγκλήματα που αφορούν βιασμούς ανηλίκων, κακοποίηση γυναικών ή κακοποίηση ανηλίκων και πάρα πολλά άλλα αδικήματα που στρέφονται κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Η σημερινή κυβέρνηση έφτιαξε ένα νέο ποινικό κώδικα, ο οποίος ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά στη σκληρή εποχή στην οποία ζούμε. Ειδικές γραμμές επικοινωνίας για κακοποιημένες γυναίκες, συγκεκριμένα τμήματα στην αστυνομία που ανοίγουν το ένα μετά το άλλο για όλα τα περιστατικά. Εννοείται ότι πολλοί ακόμη πολλά να γίνουν και εννοείται ότι πρέπει να δουλέψουμε για να γίνουν. Φίλες μου, ούτε οι νέοι, ούτε οι γυναίκες, ούτε κανείς από εμάς δεν αποτελεί ειδική κατηγορία. Είμαστε ισότιμα και ισάξια μέλη μιας κοινωνίας που θέλει να πάει μπροστά, να φτιάξει ένα καλύτερο αύριο για τις επόμενες γενιές. Δείξτε μου εμπιστοσύνη. Μπορούμε, αλλά όλες μαζί να είστε σίγουρες, μπορούμε πολύ περισσότερα. Για την πατρίδα μας. Για τις γενιές που ακολουθούν. Ζητώ λοιπόν να με επιλέξετε συνειδητά ως μια κατάλληλη, αξιόπιστη και ικανή υποψηφιότητα για να σας εκπροσωπήσω επάξια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεσμεύομαι ότι θα είμαι δίπλα σε κάθε κυλκυστώτη, σε κάθε κυλκυστώτησα, διατηρώντας ένα βουλευτικό γραφείο με σύγχρονο τρόπο λειτουργίας, άμεσα και εύκολο προσβάσιμο, με ανοιχτές τις πόρτες του, ανά πάσα στιγμή σε κάθε πολίτη αυτού του χώρου. Οι θέσεις μου απέχουν από παλαιοκομματικές αντιλήψεις. Οι δικές μου ταυτίζονται με το νέο προφίλ του σύγχρονου πολιτικού, όπως επιτάσσουν οι ανάγκες και οι πρακτικές της εποχής. Η ανάπτυξη, οι νέες θέσεις εργασίας δεν θα έρθουν με ευχές και υποσχέσεις. Θα αγωνιστώ για τα παιδιά μας να μην φεύγουν στο εξωτερικό, να έχουν τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δώστε μου δύναμη να ακουστεί δια μου η φωνή σας. Θέλω πραγματικά να σας δω όλες και να σας ακούσω μία-μία προσωπικά. Δείξτε μου εμπιστοσύνη. Ας κάνουμε όλες μαζί την επανεκκίνηση για το Κυλκής που αγαπάμε. Σας υπόσχομαι ειλικρινά ότι θα ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας και δεν πρόκειται να αλλάξει καλλιθέμη που ξέρετε. Όποια κυρία δεν μπορεί να ακολουθήσει διάρκεια.
διάλογος, όποια κυρία θέλει να τοποθετηθεί ή να θέσει κάποιο ερώτημα, είμαι στη διάθεσή της και οι κυρίες που βρίσκονται στην κάτω αίθουσα, αν θέλουν να ρωτήσουν κάτι, ας κάνουν τον κόπο να ανέβουν πάνω, να τους δώσουμε το μικρόφωνο να μιλήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Αγαπητοί μου καλησπέρα. Σε όλες, ναι. Συγγνώμη λόγω του χώρου της δουλειάς. Αγαπητοί μου καλησπέρα. Γνωριζόμαστε πάνω από 20 χρόνια. Μαζί στους αγώνες για το κόμμα, μαζί στους αγώνες στην τοπική αυτοδιοίκηση και οπουδήποτε. Πάνε προσπάθεια. Πάνε πάνω, πάνε πάνω, να σε πέσουν. Όχι, δεν σε βλέπουμε. Εγώ και την Καλησπέρα. Ναι, άπρα. Στα τόσα χρόνια πορείας που ήμασταν μαζί, πάντα ό,τι κατάφερες, το κατάφερες με προσωπική σου προσπάθεια. Χωρίς κόμματα, χωρίς στήριξη κανενόπιση από τις πλάτες. Είχες τη στήριξη, το λέω και συγκινούμε, των γονέων σου, του συζύγου σου, την οικογένεια, ακόμα και τον ίδιο τον εξαίρετο Στέλιο. Ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι αλήθεια, Κριστέλη μου. Πάντα αγωνιστική, δυναμική, αποτελεσματική. Πάντα με την καλημέρα που όλοι σε ξέρουμε σε γλυκής, καλημέρα και χαμόγελο. Πάντα δίπλα στον πολίτη. Τα λέω ειλικρινά και συγκινούμε. Πάντα κορίτσι μου γλυκό. Στήριξα το νοσοκομείο, στήριξα κάτι κοινωνική στήριξη, την εκκλησία, και το πιο σημαντικό, την αγορά του κοινωνικής. Τους συλλόγους, τους συλλόγους. Α, τους ξέχασα, μπράβο κορίτσι μου, ευχαριστώ. Μπράβο, συγγνώμη, ξεχνάω και κάτι. Συγκινήθηκα τόσο πολύ που την άκουσα, θυμήθηκα τις εποχές μας και είμαι λίγο φορτισμένη, σας ζητώ συγγνώμη. Πες ότι ήμασταν μαζί στην Ομαρχία και ήμασταν, ναι, δύο τετραετίες Ομαρχία, έτσι. Με τον Παράσκο του Βακέτη και μία στον Δήμο, τρεις. Κάναμε 10 χρόνια μαζί. Οπότε γι' αυτό πήρα και τον λόγο πρώτη. Α με συγχωρήσουν δηλαδή όλοι οι άλλοι, αλλά είχα νομίζω ότι δεν είχα λόγο. Ναι, ρε Μαρίνιο. Όλα σου πολύ συγκριτικό με τη δική σου προσπάθεια. Γι' αυτό λοιπόν και τώρα, όλοι εμείς οι γυναίκες, ας κάνουμε όπως είπες μία αλλαγή. Όλοι εμείς ας δείξουμε πια ενωμένοι ότι μπορεί το Κιγκής να βγάλει και μία γυναίκα βουλευτίνα. Όλους τους Κιγκής τον εξουσιαστήσαν. Καιρός ένα νέο πρόσωπο, μία γυναίκα. Να κάνουμε λίγο την αλληλή. Ειλικρινά από τα μάτια της καρδιάς μου καλή επιτυχία. Ξέρεις ότι σ' αγαπώ και πιστεύω όλοι αυτοί που είναι εδώ δίπλα σου, όλοι θα σε στηρίξουν. Μόνος τις γυναίκες αυτές δίπλα σου, θα ξεκινήσει και ένα από αυτή τίποτα. Καλή επιτυχία από καρδιά σα. Συγκινούμε πάρα πολύ, να σε δωράσω μια. Ποια είναι η κυρία Πολλούς αγώνες. Καλησπέρα σε όλες σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα να βλέπω τόσες πολλές γυναίκες και ήρθε μάλλον η ώρα να πάρουμε τα ενία στα χέρια μας. Μήπως και αλλάξουμε την πολιτική σκηνή του τόπου. Την Καλησπέρα την γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Ακόμη ήμουν φοιτήτρια όταν συνεργαζόταν με τον πατέρα μου. Η Καλησπέρα τότε ήταν στα πρώτα της βήματα στην δικηγορία. Και στη συνέχεια, μέσα από πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, αυτή η συνεργασία έγινε μια δυνατή φιλία. Και να ξέρετε κάτι, και σίγουρα το ξέρετε, ότι όταν οι άνθρωποι ενώνονται μέσα από δύσκολες καταστάσεις, εκεί μπορείς να δεις και να αξιοποιήσεις, μάλλον να αξιολογήσεις τον πραγματικό χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Έτσι λοιπόν η Καλλιστένη συνεργάτης έχει τη δική μου Καλλιστένη, μια πάρα πολύ καλή φίλη μου. Μπορώ να μιλάω όποιες ώρες για αυτήν και να σας πω πάρα πολλά πράγματα του χαρακτήρα της. Συγκινούμε βέβαια σήμερα και συγκινήθηκα πολλές φορές. Πραγματικά μας ενώνουν πολλά πράγματα. Είναι ένας άνθρωπος ειλικρινής. Ένας άνθρωπος που ξέρει να λέει την αλήθεια. Και η αλήθεια πρέπει να λέγεται όσο σκληρή κι αν είναι αυτή. Και είμαι σίγουρη ότι όλοι πια θέλουμε την αλήθεια, όσο κι αν μας πονάει, για να αλλάξουμε πλέον κάποιες καταστάσεις.
Ένας άνθρωπος δυναμικός, ένας άνθρωπος που την έχω γνωρίσει και μέσα από τη δουλειά της, αξιολογεί την κάθε λεπτομέρεια προκειμένου να φτάσει στον στόχο της και τον φτάνει τις περισσότερες φορές, γιατί έχουμε μάθει να αντιμετωπίσουμε και τις αποτυχίες, δεν έχουμε πάντα επιτυχίες στη ζωή μας και αυτές μας κάνουν και πιο δυνατούς. Μία γυναίκα η οποία έχει σταθεί άξια και ως μαμά και ως σύζυγος και ως επαγγελματίας. Θα ζητήσω κι εγώ μαζί με την Καλλισθένη να ενωθούμε όλες μαζί και να αλλάξουμε πλέον τα πολιτικά πρόσωπα αυτής της πόλης. Γιατί αυτή η πόλη θέλει αλλαγές. Και αυτή η πόλη θέλει ανθρώπους που θα πολεμήσουν γι' αυτό. Και ξέρω ότι η Καλλισθένη θα γίνει δική μας φωνή μέσα στη Βουλή. Καλλισθένη μου, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Ξέρω ότι είσαι γυναίκα της διπλανής πόρτας και τέτοιες γυναίκες θέλουμε στα έδρανα της Βουλής και θέλουμε να σε καμαρώσουμε όχι μόνο βουλευτή, αλλά και πολλά περισσότερα. Δεν θα πω πολλά. Καλησπέρα σας. Το 15, πρωί του ψηφιακούρτης, Παπαδοπούλου Ελένη. Το μόνο που έχω να πω στήριξη, κυρία Καλλισθένη, είναι ένα άξιο πρόσωπο. Μπορεί πολλά, πιστεύω, πάρα πολλά. Απλά η δύναμη είμαστε εμείς. Να είμαστε συνεπείς στην κάλπη. Καλή επιτυχία. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Ο αγώνας είναι δύσκολος και το ξέρω. Ένα μήνα δούλεψα. Έτσι. Και είμαστε εδώ μαζί σου. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Χρειαζόμαστε μια γυναίκα. Οπωσδήποτε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μας συνδέει μια πολύ μεγάλη φιλία. Μια πολύ μεγάλη φιλία, η οποία είναι γνωστή λίγο πολύ σε όλη την κοινωνία του Κυφικής. Πόσες φορές με έχουν πει Καλλισθένη και την Καλλισθένη δεν έχουν πει τον Έλα, αυτό είναι γνωστό σε όλους. Μας συνδέει λοιπόν αυτή η βαθιά φιλία και γι' αυτό σας παροτρύνω όλους να στηρίξετε την Καλλισθένη, γιατί πραγματικά ένας άνθρωπος που μπορεί να σταθεί με τέτοια φιλία κοντά σε έναν άνθρωπο, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη ποιότητα χαρακτήρα. Την εμπιστεύομαι απόλυτα και είναι ο λόγος που δεν μετανιώνω που ήρθα στο Κυλκής, μετά τον άντρα μου φυσικά. Μία κυρία Βίκη. Την Καλλισθένη εγώ την γνώρισα μέσω των πεθερικών της, διότι είμαστε πατριώτες. Η κυρία Αθανασία και τον κύριο Χρήστο. Η ιδεολογία του καθενός είναι σεβαστή, ανεξαρτήτως πολιτικής παρατάξεως. Αρκεί να μην προσβάλλει τα δικαιώματά του. Την Καλλισθένη την γνωρίζω ως καλή μητέρα, ως καλή σύζυγος, ως καλή νύφη. Την παραστάθηκαν πάρα πολύ τα πεθερικά της και οι γονείς της βέβαια, αλίμονο. Της εύχομαι από καρδιάς να πει ένα νέο αίμα στη Βουλή, νέες προοδευτικές παρατάξεις να μπουν και να συνεχίσουν τα έργα τα οποία έχουν πλέον εξαντληθεί. Έχουν πάρα πολλά και στην Ελλάδα αλλά και στον τόπο του Κυρκής, έχουν πάρα πολλά στραβά.
Και αυτά νομίζω ότι πρέπει να διορθωθούν. Πρέπει να μπει ένα νέο αίμα στη Βουλή. Και αυτό πρέπει να γίνει μία αρχή με την Καλλισθένη, η οποία έχει όλα τα προσόντα, και της εύχομαι από καρδιάς να επιτύχει το σκοπό της. Και αυτό θα την έχει, το σκοπό αυτό θα τον επιτύχει, γιατί έχει την ευχή και των γονεών της, αλλά και των πεθερικών της, και ιδίως του αείμνηστου και δασκάλου Χρήστου Κυβαρίδη, από τον οποίο βγήκαν πολλά παιδιά, επιστήμονες και άξια παιδιά στην κοινωνία του Κυρκής. Από ψυχής εύχομαι ό,τι καλύτερο στην Καλλισθένη, να τη δούμε στην Βουλή. Ευχαριστώ. Ανέβηκα. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη μεγαλειώδη πραγματικά συγκέντρωση. Συγκινούμε που βρίσκεται υποψήφια μια παλιά μας μαθήτρια, η οποία από παιδί που ήταν, είχε ένα σπληθυροβόλο πλέγμα, ήταν άξια, ήταν φάνηκε η διαδρομή της, καλύφθηκε από όλους τους προηγούμενους σε πολλά θέματα. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να πω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία με τον Αρχιδιάκη έκανε πάρα πολλά βήματα. Κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Υπάρχουν όμως και άλλα που πρέπει να γίνουν. Είναι κρίσιμες οι εκλογές και ο καθένας, η ψήφος του καθενός είναι πολύτιμη και πρέπει να μπει ένα νέο αίμα με νέα ματιά για να μπορέσουμε να δώσουμε μια διαφορετική όθηση ώστε να πετύχουμε σημαντικά πράγματα περισσότερα από ό,τι έχουμε. Νομίζω ότι η Καλλισθένη και είναι τα προσόντα που έχει, αλλά και σαν γυναίκα, καιρό είναι να πάμε και μια γυναίκα βουλευτή, θα πετύχει πάρα πολλά σε αυτό το κομμάτι. Εις εύχομαι καλή επιτυχία και καλή επιτυχία σε όλους μας. Και να μην ξεχάσει το πρόβλημα. Καλημέρα σε όλες. Σίγουρα θα αναγνωρίζετε το πρόσωπό μου. Πάω δίπλα στην Καλλισθένη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες. Οι σχέσεις στο πρόσωπό μου θα αναγνωρίζετε κάποια άλλη, ένα άλλο κόμμα, μια υποψήφια. Οι σχέσεις όμως των ανθρώπων δεν είναι πολιτικές. Με την Καλλισθένη μας συνδέει μια κουβαριά από πολύ παλιά και μια εκτίμηση που κρατάει από τις οικογένειές μας. Πάνω από το μισό της Ελλάδας ζούμε γυναίκες. Δεν αντιπροσωπευόμαστε όμως κατά το ίμιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τι καλύτερο να γίνει από εδώ και άλλη μια αρχή και άλλη μια αρχή. Το δυναμικό των γυναικών, η ποιότητα αυτού του φύλου, η ικανότητα να συνδυάζει πολλές ιδιότητες μαζί, είναι εκ των ουκάλων. Όλες μας ήμασταν και εργαζόμενες και μητέρες και κόρες και σύζυγοι και απ' όλα. Ευχόμαστε στην Καλλισθένη ό,τι καλύτερο και μακάρι μια γυναίκα ακόμα από τον νομό να αντιπροσωπεύσει το κλικί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Καλή επιτυχία. Η κυρία Κουμαρτζή, η παλιά συνάδελφος. Θα ήθελα και εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Καλλισθένη. Είχα τη χαρά να τη γνωρίσω και να συνεργαστώ μαζί της πριν από 20 χρόνια, κάνοντας άσκηση στο δικηγορικό της γραφείο. Πάντα τη θαύμαζα και την εκτιμούσα τον τρόπο που δούλευε, που αντιμετώπισε τους πελάτες, τους συναδέλφους της, την ασκούμενή της, τον τρόπο που μεγάλωνε το παιδί της, γιατί ήταν τότε που είχε έρθει στη ζωή ο Χρήστος.
Είναι η ώρα της, πιστεύω. Από τότε την έβλεπα σαν ξένη ικανή να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις τέτοιων θέσεων. Πραγματικά πάντα πίστευα ότι τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να υπάρχουν στο κοινοβούλιο και να μας εκπροσωπούν. Μακάρι να έχει την επιτυχία που της αξίζει και να μπορέσουμε και όλοι να τη στηρίξουμε αυτό μέχρι το τέλος. Καλή επιτυχία. Και επειδή τώρα τελευταία η έμφυλη βία έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και φτάνει μέχρι τη γυναικοκτονία, έχουμε φέρει και καινούργιους όρους, θα ήθελα από πολιτική σκοπιά δική σου να μας πεις τι σκέφτεσαι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Η έμφυλη βία δεν ανάγκη να φτάνει στην γυναικοκτονία, μπορεί να είναι ελεκτική, να είναι ψυχολογική, να είναι ποικίλη σε μορφές. Οπότε θα ήθελα να μας πεις ένα διάγραμμα κατά κάποιο τρόπο και τη σκέψη σου εδώ αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας απαντήσω. Οι μορφές της βίας πραγματικά είναι πολλές. Και τόσα χρόνια και τι σπουδάσαμε στο Πανεπιστήμιο, και δυστυχώς αντιμετώπισε και ως δικηγόρος πάρα πολλά περιστατικά βίας. Βίας η οποία έχει πάρα πολλές μορφές. Αυτό το οποίο είναι το πιο σπουδαίο από όλα και το βλέπουμε πλέον στην εποχή μας, είναι ότι κυρίως οι γυναίκες, και θα αναφερθώ κυρίως στις γυναίκες, επειδή εδώ είμαστε όλες μαζεμένες, έχουν αρχίσει να μιλάνε. Ως δικηγόρος, αντιμετωπίζοντας πάρα πολλά διαζύγια και στην προσπάθεια στην οποία πολλές φορές κάνω να φέρω πάντοτε το ζευγάρι κοντά, να μην χωρίσουν, να κρατήσουν οικογένεια, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά, δυστυχώς έχω γνωρίσει μέσα στον μικρό χώρο του γραφείου μου γυναίκες που κλαίνε, γυναίκες που έχουν βιαστεί με την κάθε μορφή βίας, γυναίκες που τις χτυπούσαν οι άντρες τους, γυναίκες οι οποίες ακούγανε στην καθημερινότητά τους υποτιμητικά λόγια, γυναίκες που ζούσαν με συζύγους οι οποίοι ήταν αλκοολικοί. Δηλαδή τα προβλήματα πραγματικά ήταν τεράστια. Δημιουργήθηκε ευτυχώς από την κυβέρνηση τώρα ένας νέος ποινικός κώδικας, όπως σας είπα, που έχει ένα πολύ πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο, το οποίο σίγουρα θα κάνει πολύ καλά κάποιους ανθρώπους να σκεφτούν πριν προχωρήσουν σε πράξεις βίας. Η Νέα Δημοκρατία στέκεται δίπλα στις γυναίκες. Πραγματικά ενδιαφέρεται για τις γυναίκες. Εμείς είμαστε εδώ, και εγώ προσωπικά, για να μεταφέρω όλους αυτούς τους προβληματισμούς. Να μπορέσουμε να δώσουμε λόγο στη γυναίκα, να πει η γυναίκα τι αντιμετωπίζει στο σπίτι, να βγει μπροστά, να θέσει όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, και όχι μόνο βέβαια στην οικογένεια, στον χώρο της εργασίας, πολλές φορές στον κοινωνικό χώρο στον οποίο βρίσκεται, και με τη δημοσιότητα πλέον την οποία δίνεται. Και με τα κέντρα στήριξης των γυναικών τα οποία υπάρχουν, πραγματικά δίνονται τα πρώτα βήματα, γίνονται τα πρώτα βήματα ανακούφισης για μια γυναίκα. Νομίζω ότι μπορώ να σταθώ σε αυτό το βήμα το οποίο μου λέτε, κυρία Καμψιάδου, ίσως γιατί το γνωρίζω πολύ καλά και από τη δουλειά μου. Τοπική αυτοδιοίκηση και δώσαμε πολλούς αγώνες. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Δεν έχω λόγια.